Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είναι σήμερα η μέρα των δημάρχων. Είναι η μέρα των δημάρχων, ναι. Ό,τι παράπονα έχετε εδώ. 55-97, τα παράπονά σας. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουν. Είναι ο Δήμαρχος Δοξάτου μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Βογιατζής, για να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Δήμο, με τη λειτουργία του Δήμου Δοξάτου αυτές τις πρώτες ημέρες. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, καλή χρονιά. Είναι η πρώτη, νομίζω, μετεκλογική συνέντευξη με τη νέα χρονιά, έτσι δεν είναι? Καλημέρα και στους ακροατές. Για πέστε μας τώρα, τι γίνεται? Εδώ υπήρξαν αντιδράσεις στο Δήμο της Δράμας από την πλευρά των αντιπολιτεύσεων όσον αφορά την αύξηση των τελών. Λοιπόν, τι γίνεται στην δική σας, στο δικό σας το Δήμο? Προχωρήσατε, θα προχωρήσετε στο θέμα αυτό των τελών που καίει και τον κόσμο? Στο δικό μας Δήμο τα τέλη και δικαιώματα ψηφίστηκαν το Δεκέμβρη του 2023. Μάλιστα. Μαζί με το τεχνικό πρόγραμμα. Και την τελευταία εργάσιμη μέρα του έτους ψηφίστηκε και ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός, ο οποίος ακόμα δεν έχει εγκριθεί, βέβαια, ναι. Δεν έχει επιστρέψει εγκεκριμένο, τον περιμένουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε δαπάνες που πρέπει να υλοποιήσουμε για να. Οπότε εσείς τα πήρατε έτοιμα, όπως λέμε. Εμείς βρήκαμε μια διαμορφωμένη κατάσταση. Βέβαια, δεν είχαμε αυξήσει το Δήμο Δοξάτου. Τα δημοτικά τέλη κινήθηκαν στο πλαίσιο που ήταν και το 2022, αφήνοντας όμως το κομμάτι των ανταποδοτικών στον προϋπολογισμό του Δήμου ελλειμματικό στο όριο του 10%. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι οι απαραίτητες υποχρεώσεις που έχει να καλύψει ο Δήμος Δοξάτου από τις λεγόμενες ανταποδοτικές υπηρεσίες θα αντιμετωπίσουν προβλήματα το 2024. Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές. Οι δημότες έχουν απαιτήσεις και καλώς έχουν απαιτήσεις. Σας πω έτσι κάποια από τα πράγματα που ζητάνε και σήμερα ακόμα δεν είμαστε σε θέση να τα παρέχουμε. Τη διαχείριση των αγκωδών. Πόρτα-πόρτα, έχει ένα καναπέ, ένα παλιό κρεβάτι. Ο κόσμος θέλει να πας να τα πάρεις για να μην τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, να μην τα πετάξει ανεξέλεγκτα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρήματα για να κάνουμε τέτοια πράγματα. Και μένει να δούμε πώς το επόμενο διάστημα θα σχεδιάσουμε τη διαχείριση. Υπάρχει αυτή. Περίπτωση δηλαδή να το θέσετε ως νέα δημοτική αρχή εκ νέου το θέμα αυτό των τελών, δηλαδή να υπάρξει μέσα στη χρονιά από τη δική σας την πλευρά πρόταση για αύξηση του ποσοστού? Για να διαμόρφωση. Δεν είναι απολύτως σαφές εάν μπορούμε να, ακόμα και να θέλαμε δηλαδή, δεν έχει συζητηθεί ακόμα κάτι τέτοιο, ακόμα και να θέλαμε δεν είναι σαφές αν μπορούμε. Υπάρχει και κάποια εγκύκλωση η οποία δίνει τη δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις να γίνεται και μέσα στην περίοδο η αναθεώρηση των δημοτικών τελών. Υπάρχει όμως το θέμα ότι αυτά έχουν ήδη και εφαρμόζονται από 1η πρώτου. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα. Αν και αυτή τη στιγμή δεν είναι άμεσα στο προγραμματισμό μας να ξεκινήσουμε με την αύξηση των δημοτικών τελών, θα ξεκινήσουμε με τον προϋπολογισμό που θα μας έρθει εγκεκριμένος. Ναι. Θα τον πάρουμε, θα δούμε την πρώτη αναγκαστική αναμόρφωση, προκειμένου να γίνουν οι αναμορφώσεις που πρέπει να γίνουν σε κάποιους κωδικούς και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Τώρα να σας ρωτήσω λίγο, με δεδομένο ότι υπάρχει έλλειμμα, είπατε είναι της τάξης του 10%, δεν ξέρω αυτό σε τι αντιστοιχεί. Αυτό που σου δίνει. Σε τι χρήμα αντιστοιχεί αυτό, κύριε Δήμαρχε, περίπου? Τα ανταποδοτικά μας. Τα ανταποδοτικά μας πρέπει να είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Είναι 2 εκατομμύρια, έτσι. Λοιπόν, τώρα πώς σκέφτεστε να το καλύψετε αυτό, με δεδομένο δηλαδή ότι υπάρχουν ανάγκες, έτσι. Υπάρχουν ανάγκες, τις οποίες αναφέρατε πριν από λίγο. Ανάγκες για καθαριότητα, για ηλεκτροφωτισμό κτλ. Πώς σκέφτεστε, υπάρχει δυνατότητα να βρείτε κάποιους άλλους πόρους για να μπορέσετε να καλύψετε το κομμάτι αυτό? Το πρώτο που σκεφτόμαστε να κάνουμε είναι να μειώσουμε τις απαιτήσεις. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον οδοφωτισμό, θα ξεκινήσουμε με το που μας το επιτρέψει ο προϋπολογισμός να κάνουμε μια αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισμού καθώς και του φωτισμού των δημοτικών κτηρίων και θα προσπαθήσουμε με συντονισμένες κινήσεις να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τα φωτιστικά μας προκειμένου να ρίξουμε την ενεργειακή απέτηση. Να βάλετε LED ουσιαστικά, έτσι? Να δούμε, έχει προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία. Ναι. Θα δούμε γιατί και τα LED είναι μια διατύπωση που καλύπτει μια ευρεία γκάμα φωτιστικών. Θα δούμε τι υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο τεχνολογίας και σε επίπεδο υλικών. Θα υλοποιήσουμε το δημοτικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών. Θα σχεδιάσουμε καταρχήν, θα εκπονήσουμε το σχέδιο αυτό. Θα κάνουμε το επιχειρησιακό σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών. Θα δούμε δηλαδή πώς θα κινηθούμε. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να κλείσουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους και θα δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τις ανάγκες. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και την ενεργειακές αναβαθμίσεις στα κτίρια για να κλείσουμε γενικότερα ανάγκες, ενεργειακές ανάγκες στο Δήμο, αυτά που έχουν
έχουν μείνει, έχουν γίνει κάποια στην προηγούμενη, από την προηγούμενη διοίκηση, την προηγούμενη περίοδο. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να μειώσεις την απέτηση, τις ανάγκες. Όταν λέτε ενεργειακές αναβαθμίσεις, εννοείται ότι θα βάλετε, ας πούμε, φωτοβολταϊκά στις σκεπές ή ότι θα αλλάξετε κάποια κλιματιστικά ή. Η ενεργειακή αναβάθμιση είναι μια παρέμβαση η οποία γίνεται συνολικά. Μειώνεις εν μέρη τις ανάγκες και με ΑΠΕ, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως είναι τα φωτοβολταϊκά, προσπαθείς ως ιδιοπαραγωγός να καλύψεις μόνο σου τις. Ένα μέρος των αναγκών σου. Πρέπει στοχευμένα να μειώσουμε πρώτα τις ανάγκες και μετά να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτές που. Για να γίνει αυτό, κύριε Δήμαρχε, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, χρειάζονται μελέτες. Και τις μελέτες τις κάνουν άνθρωποι, τις κάνουν επιστήμονες. Έχετε το. Καταρχάς να ρωτήσω, υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό στο Δήμο που μπορεί να παράξει μελέτη? Γιατί για να πας στο Υπουργείο, ας πούμε, και να ζητήσεις να ενταχθείς σε ένα πρόγραμμα, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι φέρε μας μελέτη. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ναι, ναι. Έχουμε μια μικρή ποιοτική όμως τεχνική υπηρεσία. Ναι. Δεν έχουμε μεγάλο αριθμό μηχανικών και αναγκαστικά και εκ των πραγμάτων θα απευθυνθούμε στην ελεύθερη αγορά για να βρούμε υπηρεσίες, να αγοράσουμε υπηρεσίες από μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα. Προσπαθούμε και συζητάμε με προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε όλα τα αυτοδιοικητικά εργαλεία που υπάρχουν στη διάθεσή μας. Θα δούμε λίγο αν μπορέσουμε μέσω ενός αναπτυξιακού οργανισμού να βρούμε στελέχωση και ενίσχυση των υπηρεσιών μας. Αυτό δεν αφορά μόνο την τεχνική υπηρεσία η οποία απαιτείται για να μπορέσουμε να προβούμε στις απαραίτητες μελέτες αυτές, αλλά και στην οικονομική υπηρεσία η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα. Ξέρετε, είναι επίσης το ίδιο σημαντική όπως είναι και η τεχνική υπηρεσία, αλλά και η κοινωνική υπηρεσία. Γιατί ξέρετε καλά ότι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας είναι και τα κοινωνικά ζητήματα. Το θέμα της ικανότητας των υπηρεσιών και της στελέχωσης είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και μεγάλο θέμα. Δεν μπορεί να λυθεί σε 2, 3 και 5 μήνες. Είμαστε εν ώψη της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να τακτοποιήσουμε τα θέματα των υπηρεσιών μας. Έχουμε απορροφήσει ήδη 2 νομικά πρόσωπα στο Δήμο Δοξάτου, το νομικό πρόσωπο και τη Δικεδίδ. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε και τα κενά των οργανικών θέσεων που υπάρχουν. Αυτό είναι ένα και θέμα. Πώς θα τα καλύψουμε. Κύριε Δημαρχή, είναι ένα θέμα. Έτσι, αυτή η απορρόφηση των νομικών προσώπων και των εταιριών. Δημιουργεί μια αναστάτωση. Ναι, πρέπει να μπουν ναι. τα πράγματα σε ροή. Και για τους υπαλλήλους και για τις υπηρεσίες. Ναι. Είναι ανοιχτή η πόρτα του Δημάρχου για τους πολίτες του Δήμου Δοξάτου? Θέλω πάρα πολύ να δω τον κόσμο, να ακούσω τα προβλήματά τους. 30 μέρες όμως διοίκηση στο Δήμο Δοξάτου, οι σκέψεις με τους συνεργάτες και τις υπηρεσίες είναι συνεχείς. Θα δείτε μπαίνοντας στο Δημαρχιακό Γραφείο ότι μόνιμα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, διότι τα θέματα είναι πάρα πολλά. Όλοι, τόσο οι αντιδήμαρχοι, όσο οι εντεταλμένοι, όσο και οι υπηρεσίες, είναι πάρα πολύ κοντά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εκτιμώ ότι θα φάμε ένα δίμηνο με τα πολύ απαραίτητα, με όλες τις αποφάσεις που πρέπει να γραφούν και να προωθηθούν προς το Δημοτικό Συμβούλιο και προς τη Δημοτική Επιτροπή, προς όλη τη δρομολόγηση όλων των σοβαρών θεμάτων τα οποία πρέπει να ξεκινήσουν. Έχουμε θέματα τα οποία είναι φλέγοντα. Είναι θέματα τα οποία δεν χωρούν καμία καθυστέρηση, καμία αναμονή. Θέματα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στους δημότες και πρέπει να λυθούν άμεσα. Μπορώ να σας πω έτσι εντάχει κάποια από αυτά. Τα δέσποτα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν μπορεί να περιμένει ούτε μία μέρα. Βρήκαμε μια κατάσταση με 40 σακιά τροφές. Δεν μπορούσαμε να ταΐσουμε καν τις πρώτες μέρες τα πολλά δέσποτα τα οποία έχει ο Δήμος Δοξάτου, 364 δέσποτα καταγεγραμμένα στο Μητρό Αδέσποτων Ζώων και άλλα τόσα εκτιμώ εγώ, τα οποία ακόμα δεν έχουν καταγραφεί. Με 0 πόρους αυτή τη στιγμή κάναμε μια καταπήγουσα διαδικασία για να πάρουμε σκυλοτροφές για να μπορέσουμε να δώσουμε στους εθελοντές. Υλοποιήσαμε, καταρτήσαμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Έχουμε ξεκινήσει, ανοίξαμε ένα Μητρό Εθελοντών, έχουμε δει τους εθελοντές. Προσπαθούμε με το που πάρουμε τον προϋπολογισμό να κλείσουμε μια προγραμματική σύμβαση και να συνδράμουμε τη λειτουργία του καταφυγίου του προστατεύωστα που βρίσκεται έξω από τα κύρια και να μπούμε να δώσουμε λύσεις στα σημαντικά προβλήματα με τα αδέσποτα. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα οποία αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα. Έργα τα οποία ξεκίνησαν προεκλογικά όλα μαζί, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζουμε σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση κάποιων εξ αυτών. Ενεργειακές αναβαθμίσεις με αρκετά προβλήματα. Τώρα νομίζω, υπάρχει και ένα πρόγραμμα τώρα που ανοίγει τώρα, νομίζω, από το Υπουργείο για την ενεργειακή αναβάθμιση. Δεν ξέρω, μέχρι 15 Μαρτίου, κάτι τέτοιο.
και αναβάθμιση και η περιφέρεια. Το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ανοιχτή πρόσκληση για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να υποβάλεις πρόταση σε αυτές από 1η-1η είναι η εκπόνηση και έγκριση του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης των Εκπομπών. Ο δικός μας ο Δήμος δεν είχε εγκρίνει, ούτε είχε εκπονήσει το αντίστοιχο σχέδιο. Είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε εμείς, προκειμένου να έχουμε το δικαίωμα να υποβάλουμε αίτηση χρηματοδότησης. Αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα είναι σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Προσπαθούμε να τα ιεραρχήσουμε και να τα λύσουμε. Δυστυχώς, για να επανέλθω στην ερώτησή σας, δεν έχω πολύ χρόνο αυτή τη στιγμή το πρωί για να δεχτώ κόσμο στο γραφείο μου, διότι τα θέματα αυτά δεν μπορούν να περιμένουν. Είναι όμως μέσα στις προθέσεις. Είναι μέσα στις προθέσεις μας. Τα απογεύματα έχω την ευκαιρία μετά το Δήμο να συμμετέχω σε εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών συλλόγων. Κάνω κάποια ραντεβού το απόγευμα. Προσπαθώ δηλαδή να καλύψω κενά της υπόλοιπης μέρας. Αλλά το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ βαρύ και θα ζητήσω πραγματικά την κατανόηση των Δημοτών πολύ σύντομα και αφού πρώτα πάρουν όλα τα θέματα το δρόμο τους θα μπορούμε και θα έχουμε τη μία ημέρα κατά την οποία... Η ερώτησή μου ήταν η πρώτη και ήθελα να κάνω και το δεύτερο, ποια είναι, τι λέει ο κόσμος, τι ζητούν οι πολίτες. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχετε προσωπική επαφή ακόμη για να μας πείτε τι γίνεται στο Δήμο Δοξάτου, δηλαδή ποια είναι τα προβλήματα του πολίτη, τι ζητάει από τον Δήμαρχο. Οι πολίτες έχουν διάφορα, θέματα. Έχουν διάφορα θέματα. Τους κακοφαίνεται αρκετούς από αυτούς, φίλους δηλαδή, με τους οποίους είχαμε περισσότερες επαφές. Τους κακοφαίνεται το γεγονός ότι τα πρωινά είμαι εξαφανισμένος, μου το λένε σε κάθε πρώτη ευκαιρία, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι από επιλογή, δεν έχω επιλέξει να εξαφανιστώ. Έχω επιλέξει να δουλέψω σκληρά με τους συνεργάτες και με τις υπηρεσίες, γιατί τα προβλήματα δεν μπορούν να περιμένουν. Έχουμε υποσχεθεί πράγματα, νιώθουμε το βάρος της ευθύνης να μας κατακλείζει, θέλουμε να τα υλοποιήσουμε και αυτό μας έχει βάλει σε μια διαδικασία σκληρής δουλειάς. Αρκετές ώρες προσπαθούμε να βάλουμε τα θέματα σε μια τροχιά επίλυσης. Θα κάνει ο κόσμος λίγο υπομονή και θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο καιρό από σήμερα. Υπήρξε πάντως, δεν ξέρω ποιες είναι οι σχέσεις με την αντιπολίτευση, γιατί τις πρώτες ημέρες του χρόνου, με το που αναλάβατε δηλαδή, υπήρξε μια ένταση, κύριε Δήμαρχε, υπήρξε μια επίσημη καταγγελία από την κυρία Παπαζότου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσατε στα καταστήματα, στα κοινοτικά καταστήματα. Και χθες είχαμε μια ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν αναμενόμενα τα θέματα αυτά λίγο πολύ. Ελπίζω, πραγματικά το λέω, να έχουμε μια ενεργή αντιπολίτευση, κάτι το οποίο έλειψε την τελευταία τετραετία από το Δήμο Δοξάτου. Δεν υπήρχε σοβαρή αντιπολίτευση, φωνές υπήρχαν μόνο και βαβούρα. Βαβούρα είχαμε, προσπάθησαν και χθες κάποιοι να κάνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι αποδεκτό αυτό. Προσπαθούμε να αλλάξουμε και τις συνθήκες στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κομπάζουν ότι είναι πολλά χρόνια Δημοτικοί Σύμβουλοι και εκλεγμένοι, αλλά δυστυχώς δεν έχουν μάθει τα τελευταία πολλά χρόνια να συζητάνε. Θα το αλλάξουμε αυτό σιγά σιγά, θα κρατήσουμε τη σοβαρότητά μας, θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε ως λογικοί άνθρωποι για τα θέματα τα οποία έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χθες είχαμε μια απόπειρα να δημιουργηθεί μια αναμπουμπούλα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι τελικά επικράτησε η λογική, συμμαζεύτηκε λίγο η κατάσταση, προχωρήσαμε τα θέματα. Χθες είχαμε τη συγκρότηση αρκετών επιτροπών από αυτές που πρέπει να συγκροτηθούν για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υποθέσεων. Νομίζω ότι η δικιά μας δουλειά είναι να κρατήσουμε σοβαρότητα, να επιδείξουμε σοβαρή δουλειά και την διάθεση, και η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να θέτει τα θέματα που την προβληματίζουν και να επιζητά λύσεις. Το θέμα αυτό που είχε ανακύψει με την παράδοση των δημοτικών καταστημάτων ήταν μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα, δεν ήταν κάτι παραπάνω. Χθες μας είπε μάλιστα η επικεφαλής της αντιπολίτευσης ότι και εμείς κάναμε, λέει, απογραφή το 2019. Τότε δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν μπορεί να αντιληφθεί το πόσο σημαντική είναι κάθε διοίκηση να κάνει την απογραφή της και να περιμένει 5-6 μέρες προκειμένου όμορφα, τακτικά, προγραμματισμένα να πάρει να διαθέσουμε τους χώρους των κοινοτήτων στους προέδρους και στα τοπικά συμβούλια. Τέλος πάντων, αναδείχθηκαν μια σειρά από θέματα. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Η δουλειά δικιά μας, η δουλειά της διοίκησης είναι να είμαστε στοχευμένοι, να προχωρήσουμε με βάση το στόχο που έχουμε, με βάση το πρόγραμμά μας. Αυτό θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να σταματάμε και να πετάμε πέτρες αριστερά και δεξιά σε κάθε ένα που γαυγίζει από μια γωνία, γιατί θα χάσουμε το στόχο. Ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και δουλεύουμε ακριβώς
πάνω στα θέλω μας. Έχει τελειώσει η διαδικασία με τους συνεργάτες, όλα τα πάντα. Όχι, ακόμη. Η διαδικασία δεν έχει τελειώσει. Έχει οριστεί όμως. Νομίζω ότι οι αντιδήμαρχοι έχουν οριστεί όλα τα πάντα. Οι αντιδήμαρχοι έχουν οριστεί. Ακόμα μια φορά η ερώτηση λέει τι γίνεται, λέει δεν έχουμε καταλάβει, λέει τι ανάλυση καθηκόντων έχει γίνει. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ανατέθηκαν κάποια καθηκόντα. Ό,τι δεν έχει ανατεθεί είναι προφανές ότι το παρακολουθεί ο Δήμαρχος ο ίδιος. Έχω κρατήσει αρκετά θέματα τα οποία πρωτογενώς παρακολουθώ. Βοηθώ με προφανώς, συνδράμουν στην κατεύθυνση αυτή εντεταλμένη και αντιδήμαρχη. Αλλά αυτό θα έχει επίσης μια δυναμική, θα προχωρήσει περαιτέρω όσο περνάει ο καιρός, θα προχωρήσω περαιτέρω σε ανάθεση καθηκόντων όταν όμως εγώ κρίνω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Μέχρι τότε θα προχωρήσουμε όπως προχωράμε. Έχει θέματα δηλαδή που έχω επιλέξει να χειριστώ μόνο μου, θα τα χειριστώ μόνο μου και θα τα αναθέσω όταν θα έχουν έρθει ήδη σε κάποιο επίπεδο. Είναι θέματα σοβαρά τα οποία θέλετε εσείς να έχετε τον. Δεν θα λέγατε. Γνώση. Έτσι, ναι. Είναι θέματα τα οποία. Παραδείγματος χάρη δηλαδή. Την ευθύνη. Την έχω κρατήσει πάνω μου. Είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί κάποια στιγμή να πάει κάποιος στον εισαγγελέα. Δεν θα βάλω κάποιον νέο αντιδήμαρχο σε αυτή τη διαδικασία. Θα πάω ο ίδιος μου, θα εξηγήσω ο ίδιος μου όταν θα κληθώ. Ελπίζω να μην συμβεί ποτέ, αλλά το βλέπω μπροστά μας. Παραλάβαμε δύο μπακαλοτεύτερα με κάποια ονόματα τα οποία παίρνανε τροφές. 4 χρόνια έχουν διατεθεί για το θέμα των αδέσποτων στο Δήμο Δοξάτου μεγάλα ποσά, χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό. Ταΐζαμε χωρίς να ξέρουμε καν τι ταΐζαμε. Άμεσα γνωρίζουμε το κάθε σακί το οποίο έχουμε διαθέσει, σε ποιον έχει πάει και ποια σκυλιά ταΐζει. Τέλος πάντων, το θέμα αυτό, επιμένω, βλέπετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Γίνονται πάρα πολύ σημαντικές ενέργειες, τα προβλήματα όμως είναι αρκετά. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχω επιλέξει, είναι από επιλογή. Το έχω κρατήσει πάνω μου. Προφανώς και υπάρχουν ενταλμένοι και αντιδήμαρχοι που ασχολούνται μαζί μου, γιατί αυτό δεν είναι δουλειά για έναν άνθρωπο. Αλλά την ευθύνη και την τελική υπογραφή την έχω κρατήσει εγώ, προκειμένου εγώ να απολογηθώ σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει αυτό το επόμενο διάστημα. Μου έκανε εντύπωση αυτό με τον αντιδήμαρχο υπηρεσίας. Μου θύμισε τον αξιωματικό υπηρεσίας στο στρατό. Πώς θα λειτουργεί δηλαδή και για ποιο λόγο γίνεται ο αντιδήμαρχος υπηρεσίας, ας πούμε. Ναι. Από το στρατό έχουν πάει στρατό και έχουν υπηρετήσει, έχουν δει αρκετά πράγματα, διάφορα στραβά. Υπάρχουν όμως και πράγματα τα οποία κάποιοι θα θαυμάζουν. Έτσι, αυτή την οργάνωση και την ιεραρχία και τον προγραμματισμό που μπορεί να μάθεις στο στρατό είναι πράγματα που αν δεν υπηρετήσεις μπορεί να μην τα μάθεις ποτέ στη ζωή σου. Λοιπόν, είναι στρατιωτικό το μέτρο. Το πρόβλημα είναι το εξής. 3 ώρα, 3,5 ώρα έχουν κλείσει οι δήμοι. Έχουν φύγει υπάλληλοι. Οι αντιδήμαρχοι συνεχίζουν τις δουλειές τους με την οικογένειά τους κτλ. Πρέπει κάποιος να είναι έτοιμος. Είναι αυτός που θα είναι stand-by δηλαδή, αν γίνει κάτι. Να υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα να μπορεί με οδηγό, με επιχειρησιακό όχημα, με κλειδιά από παντού, με όλα τα τηλέφωνα διαθέσιμα, με πλήρη γνώση της κατάστασης, να παρέμβει σε περίπτωση που κάτι χρειαστεί. Χθες μάλιστα κάποιος γέλασε από την αντιπολίτευση όταν έγινε αυτό. Η αναφορά. Αλλά εντάξει, γελάνε αυτοί οι οποίοι πιθανά δεν μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει σε μία εργάσιμες ώρες και μέρες να υπάρχει άνθρωπος στον οποίο μπορεί εύκολα να πάρει τηλέφωνο και ο οποίος μπορεί εύκολα να κινητοποιήσει τον μηχανισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μέτρο, είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο στην τοπική αυτοδιοίκηση και εκτιμώ ότι μπορεί να λειτουργήσει και να φέρει άμεσα αποτελέσματα. Πρώτη εβδομάδα στο Δήμο Δοξάτου αλφαβητικά έχει γίνει η ανάθεση καθηκόντων. Είναι ο κύριος Ανθόπουλος, έχουμε αναρτήσει τα τηλέφωνά του. Μετά τις εργάσιμες ώρες και. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, κύριε Δήμαρχε, σας διακόπτω. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι για μια οποιαδήποτε, τέλος πάντων για το καπρίτσιο του οποιοδήποτε, ότι ο αντιδήμαρχος υπηρεσίας θα ξεσηκώνεται για να κάνει κάτι, τέλος πάντων. Ναι. Μιλάμε τώρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Ναι, θέματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από την υπηρεσία σε. Είτε σε άλλες μέρες και ώρες και που δεν υπάρχει η διαδικασία αυτή του επίγοντος προφανώς. Θα καταγραφούν και θα φροντίσει ο αντιδήμαρχος υπηρεσίας να δώσει το θέμα το επόμενο πρωί στην υπηρεσία για να επιληφθεί. Θέματα όμως για τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να γίνει άμεση παρέμβαση, αυτό θα φροντίζει. Να καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έρθουν για να μπορούμε να ξεπεράσουμε μια έκτακτη κατάσταση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κινητοποιήσει και εμένα. Εγώ φυσικά και το δικό μου το κινητό είναι. Οι δήμαρχοι είναι υπηρεσίες. Ήθελα να πω εδώ και πολύ ωραία. Είστε άνθρωπος της τεχνολογίας. Δεν ρωτάω, το λέω.
Ο δήμαρχος Δοξάτου είναι άνθρωπος τεχνολογίας. Έχει το έξυπνο τηλέφωνο, το οποίο δεν σταματάει παρεμπιπτόντως. Δεν σταματάει. Προσπαθώ. Αποκλήσεις, μηνύματα από Instagram. Τα πάντα όλα. Messenger. Ό,τι τα πάντα. Τα πάντα. Να είσαι μέσα σε όλα. Ορίστε, και τώρα που το λέω, κάνει ένα. Δεν έχει σταματήσει. Φοβερό είναι αυτό. Πώς το καταφέρνετε όμως αυτό τώρα. Εμένα με προσανατολίζει πάντα. Άρα ένα κινητό έχει και συνήθως το έχει μέσα με δάκι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εντάξει, φέρνουμε αρκετές ώρες. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Έτσι ζούμε πολλά χρόνια τώρα. Δεν αλλάξαμε πολλά από τις συνήθειες. Πάντα με αυτό που ασχολούμαστε, ασχολούμαστε εντατικά. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα που κάναμε. Βέβαια, να ευχηθούμε να είναι όλος εύκολο. Όλος ο χρόνος είναι μπροστά σας τώρα. Εύκολο το έργο, δρόμος. Σίγουρα θα συναντήσετε δυσκολίες. Να τις ξεπεράσετε εύκολα. Ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά είμαστε για τα δύσκολα φτιαγμένοι. Νομίζω ο κόσμος επέλεξε με αυτό το κριτήριο ότι αντιλήφθηκε την κρισιμότητα της εποχής και αποφάσισε να εμπιστευτεί μια σοβαρή λύση, να δώσει μια σοβαρή λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και επέλεξε τη δική μας Δημοτική Αρχή να αναλάβει τη διαχείριση όλων των κρίσιμων θεμάτων. Σεβόμαστε την επιλογή του κόσμου, την τιμούμε και θα προσπαθήσουμε σκληρά όλοι μαζί και με τις υπηρεσίες, τις οποίες αναβαθμίζουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που το λέω αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια επόμενη συζήτηση να σας το αναλύσω περισσότερο και χαίρομαι πραγματικά που θα προσπαθήσουμε και θα τα καταφέρουμε να φανούμε αντάξει στην εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλημέρα και να είστε καλά. Καλή σας μέρα.